Κρυβόμουν σε 4-5 σημεία, άλλαξα αρκετά σπίτια και έβγαινα έξω να πάρω τον αέρα μου, λέει ο Αρτέμις Όρας, που επί 16 μήνες είχε γίνει ο νούμερο ένα καταζητούμενος των αρχών. Σαφώς και έβγαινα έξω. Και όχι μόνο στον Άλυμο. Όπου ήμουν, έβγαινα. Σε μια απόσταση πολύ συγκεκριμένη έβγαινα να πάρω λίγο τον αέρα μου. Αλλά όχι και να τα παραλέμε. Μιλώντας στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, μέσα από τον Κορυδαλό, 52χρονος πρόεδρος της οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσης, περηφανεύεται για τα μέτρα που είχε πάρει ώστε να μην εντοπιστεί. Είχα μέτρα και πολύ αυστηρά. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να με βρουν, ούτε από το τηλέφωνο, ούτε από το διαδίκτυο. Κυκλοφορούσε με μούση που τον έκανε να μοιάζει με καλόγερο. Είναι επιλογή και δεν είναι καμουφλάζ, λέει ο ίδιος που έταξε να το κόψει όταν κερδίσει την ελευθερία του. Τι έχουν τα μουσια? Όλοι οι νέοι είναι με μουσια στις παραλίες. Οι μάσκες είναι εύκολες να τις φτιάξεις και να βγαίνεις έξω να τρως και να πίνεις. Σαφώς προσέχεις. Άρα δεν είναι το καμουφλάζ. Είναι η επιλογή μου. Πάντα είχα μουσι και τώρα το άφησα πιο μακρύ και είπα στους αδελφούς ότι θα το κόψω στην απελευθέρωση. Και κανονίστε να αργήσετε τόσο πολύ ώστε να φτάσει στον αφαλό μου. Ένας φυγάς σκληρά εργαζόμενος εμφανίζεται στην πρώτη συνέντευξη μετά τη σύλληψή του Αρτέμις Όρας. Έστειλα 360 ηχητικά μηνύματα και έγραψα γύρω στις 25.000 σελίδες. Μια τεράστια ανάλυση. Έχω βγάλει κάλους στον αντίχειρα. Ο Αρτέμις Όρας υποστηρίζει ότι στο διάστημα που τον αναζητούσαν οι αρχές, ποτέ δεν σκέφτηκε να φύγει από την Ελλάδα.